Καλημέρα, εδώ είμαστε στην διαδικτυακή τηλεόραση της zooglas.gr με την αθλητική μας ενημέρωση, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για μία ωρίτσα περίπου. Ό,τι συμβαίνει στον αθλητικό μας κόσμο, τα ξέρουμε και θα σας τα πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όπως ξεκινάμε κάθε φορά, ο χορηγός μας, ο PAP TV, ελπίζω να πήγατε χτες να παίξατε στοίχημα, να κερδίσατε κιόλας. Ο PAP, λοιπόν, τα παιδιά στην OPAP TV έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει στον αθλητισμό σαν σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, άντε τον φάγαμε και το Φεβρουάριο, κάποιες άλλες χρονιές. Πάντα όμως στον αθλητισμό. Για πάμε να δούμε. Ο Παναθηναϊκός στον πρώτο αγώνα για τον τέταρτο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ νικά στην Αθήνα 3-0 την Άντερλεχτ. Στη Ρεβάν θα χάσει με 2-0, αλλά προκρίνεται. Η ΑΕΚ αποσπά εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 από τη Μάλαγα, αλλά στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια χάνει με 1-0 και αποκλείεται. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών στο βόλεϊ, δύο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Ηρακλής, προκρίνονται στο Final Four. Σε αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των ομίλων του Champions League, η Sturm Graz του Ivica Osim νικά στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό με 2-1. Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοσανίδας τύπου Μιστράλ που διεξάγεται στο Mar de la Plata της Αργεντινής συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς. Δεύτερος ανακηρύσσεται ο Αυστραλός Μάκιντος και τρίτος ο Αργεντινός Εσπίνολα. Πεθαίνει ο Ιταλός μηχανικός και ιδρυτής της μεγάλης βιομηχανίας πολυτελών αγωνιστικών αυτοκινήτων με μηχανές υψηλής απόδοσης, Ferruccio Lamborghini, 76 χρόνων. Στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ιταλία, η Ελληνίδα ζωγράφος Μίνα Βαλιράκη ζωγράφησε ένα πίνακα 18 τετραγωνικών με όλα τα μοντέλα της Lamborghini που εγκαταστάθηκε στην είσοδο του εργοστασίου. Είχε γεννηθεί στις 28 Απριλίου του 1916. Γεννιέται στο Βόλο ο κοπηλάτης Βασίλης Πολύμερος.
Στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ήταν δεύτερος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο με τον Δημήτρη Μούγιο, τρίτος στην Αθήνα με τον Δημήτρη Σκιαθήτη, 8ος στο Σίδνεϊ το 2000 με τον Παναγιώτη Μιλιώτη και 10ος στην Ατλάντα με τον Γιάννη Κουρκουρίκη. Αυτός ο αγώνας ρεβάνς μεταξύ της ΑΕΚ και της Μπανταλώνα κρατούσε σε μεγάλη αγωνία τους Έλληνες φιλάθλους. Πολλά θα κέρδιζε η ΑΕΚ από μια νίκη της με μεγάλο σκορ, ενώ θα έκανε τα πάντα αν... Αυτό το αν ήταν που έκανε τον πυρετό να ανεβαίνει κάθε λεπτό και περισσότερο τόσο στις κερκίδες όσο και στο τερέν. Η ΑΕΚ στο Παναθηναϊκό Στάδιο νικά με 74-46 την Juventud Badalona και προκρίνεται στα ημιτελικά του κυπέλου κυπελούχων ομάδων Ευρώπης στο μπάσκετ. Που θα τους έδινε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Έτσι, από τα πρώτα λεπτά του αγώνος άρχισε η τρομερή μάχη στο βρεγμένο από την βροχή τερέν που έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Τελικά η ΑΕΚ κατάφερε να αποσπάσει την νίκη με το επιθυμητό σκορ. Με 74 πόντους έναντι 46 της Μπανταλώνα, η ΑΕΚ κατόρθωσε να περάσει στους ημιτελικούς. Και όταν ο αγώνας τελείωσε, οι φίλαθλοι που είχαν υποφέρει το κρύο και την βροχή με την ελπίδα της ελληνικής νίκης ξέσπασαν σε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις. Γεννιέται ο μέσος Σπύρος Μαραγκός. Έκανε καριέρα στον Πανιόνιο και στη συνέχεια στον Παναθηναϊκό. Μαζί του κέρδισε 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα, 2 Super Cup, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στις ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας το 1992 και το 1996. Έπαιξε ακόμα σε ΠΑΟΚ, Ομόνια και ΑΠΟΕΛ. Στην Εθνική Ελλάδος αγωνίστηκε 26 φορές και συμμετείχε με αυτήν στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γεννιέται στο Lynch της Αλαμπάμα ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Charles Barkley, ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες που ανέδειξε το αμερικανικό μπάσκετ. Ολυμπιονίκης το 92 και το 96 με την Dream Team, ενώ έπαιξε σε Philadelphia 76ers, Phoenix Suns και Houston Rockets. Το παρατσούκλι του ήταν Sir Charles. Ψηφίστηκε μέσα στους 50 κορυφαίους στην ιστορία του NBA. Charles is going to drive from there. Little 18-footer. Go!
Γεννιέται στην Μαυροπηγή Κοζάνης ο Έλληνας παλαιστής της Ελληνορωμαϊκής στα 90 κιλά Γιώργος Ποζίδης. Ήτανε τέταρτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 83, τρίτος στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 81, του 84, όγδοος σε αυτό του 80, έκτος στους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες και όγδοος σε αυτούς στη Μόσχα. Ήταν ακόμη δεύτερος στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1979 στο Σπλιτ. Αστυνομικός στο επάγγελμα, διετέλεσε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πάλης. Ανήκε στη Χάνθ. Το παρατσούκλι του είναι Πόζο. Ο 16χρονος Λεωνίδας Ανδριανόπουλος σκοράρει στο φιλικό του Ολυμπιακού εναντίον του Φαλιρικού Συνδέσμου 6-2. Ο Τσέχος Γιάν Κοψίβα, προπονητής της ομάδας, τον έχει επιλέξει για τη θέση του έξω αριστερά. Τα υπόλοιπα γκολ πετυχαίνουν τα αδέλφια του Κώστας 2, Βασίλης 2 και Γιώργος. Οι πέντε αδερφοί Ανδριανόπουλοι έγιναν συνώνυμοι σχεδόν με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Γιάννης, ο μεγαλύτερος, έχει ήδη καθιερώσει το κόκκινο χρώμα στην ομάδα. Αυτά λοιπόν γίνανε σαν σήμερα, κάποιες άλλες χρονιές στον αθλητισμό. Να πούμε ότι σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη φυσικά και έχουμε εκεί σε αναμένα κάρβου να κάθονται και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί σήμερα Τσικνοπέμπτη 10 παρατέταρτο στο ΆΚΑ έχουμε την 7η αγωνιστική του Top 16. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε στην πορεία, θα μιλήσουμε και με τον Θοδωρή τον Λινάρδο να μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών. Λίγο πριν το μεγάλο παιχνίδι, πάμε στα πρωτοσέλιδά μας, πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες μας και ξεκινάμε με τη Sport Day. Φυσικά στην μεγάλη μάχη αυτή των αιωνίων είναι το πρωτοσέλιδο αφιερωμένο της Sport Day. Η νέα τιτανομαχία αιωνίων λοιπόν κόβει την ανάσα σε όλη την Ευρώπη. Εχμαλωσία ή απόδραση, λέει, πώς θα κριθεί το ντέρμπι, τα σχέδια των προπονητών, τι λέει η παράδοση, τι ψάχνει ο Σπανούλης, πώς μπορεί να κρίνει το μάτσο Διαμαντίδης, ο ρόλος των Γκίστ Λάσμε και το αντίδοτο Ντάνστον. Πεδουλάκης, πάντα υπάρχει το πρέπει, Μπαρτζόγκας, είμαστε έτοιμοι. Θα μιλήσει και πάλι ο νόμος του ΟΑΚΑ ή θα σπάσει για πρώτη φορά φέτος στην έδρα Ολυμπιακός, ερώτηση είναι αυτή. Μετά το κύπελο και το πρωτάθλημα, πράσινοι και κόκκινοι συγκρούονται για την Ευρωλίγκα. Ένα πλήρες ρεπορτάζ εδώ μπορείτε να διαβάσει Sport Day για αυτό το παιχνίδι που είναι σήμερα, είπαμε 10 παρατέταρτο, μπορείτε να το δείτε και από τη δημόσια τηλεόραση αλλά και από το Nova Sports 3. Ενώ πάνω στη Sport Day, ΑΕΚ στα χέρια του, την πρόταση της Ένωσης εξετάζει ο Κατσουράνη, στη γωνία για Ιγκλέσιας, απεργία των παικτών στον Όφιλε. Ενώ κάτω, ΠΑΟΚ Μπενφίκα, να πούμε ότι στις 8 η ώρα από τον Αντένα έχει σήμερα το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Υπέρβαση με τον κόσμο στο πλευρό του, ότι ο δικέφαλος θα επιχειρήσει να βάλει δύσκολα στους αετούς. Μυστικά κράτησε τα σχέδιά του ο Στέμφενς. Σαββίδης, δεν παραδεινόμαστε. Ενώ στα άλλα παιχνίδια του Champions League τα χτεσινά είχαμε Μίλαν Ατλέτικο 0-1 και Arsenal Bayern 0-2. Θα δούμε σήμερα σε λίγο τα παιχνίδια, τα highlights. Παναθηναϊκός, η ώρα του Δημήτρη. Πρόταση εισόδου στην ΠΑΕ κάνει σήμερα ο Γιανακόπουλος στον Αλαφούζο. Να πούμε ότι το μεσημέρι είναι συζήτηση και άμεση βοήθεια εν ώψη αδειοδότησης. Ατρόμητος, σοκ με Σπανό, συνελήφθη για εμπλοκή σε υπόθεση λαθρεμπορίου καυσίμων, Σπανός αστήρικτες οι κατηγορίες. Ολυμπιακός, πλήγμα, χτύπησε πάλι ο Βαλντές, εξαιρετικά αμφίβολος με Μάντζεστερ, Μίτσελ τεράστια ευκαιρία. Επιστολή Μαρινάκη στο Δήμαρχο Κεφαλονιάς για ανασυγκρότηση των σχολικών κτίριων με το ποσό των 500.000 ευρώ στο νησί σήμερα την προσωπία του Ολυμπιακού.
Μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια, με πάω σήμερα στα εκδοτήρια. Λοιπόν, αυτά στη Sport Day. Και πάμε στην Goal. Συγκλονισμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σύλληψη του Γιώργου Σπανού, λέει, είναι με το μεγάλο τίτλος και τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Σοκ είναι έτσι το πρώτο σέλιδο. Λαθρεμπόριο, κακουργηματική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, ενεργητική και παθητική δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας στο κατηγορητήριο που μπορεί να επισύρει ακόμα και ισόβια κάθερξη. Ως άτομο που είχε αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, τον χαρακτηρίζει η αστυνομία, όλο το παρασκήνιο της παράδοσής του και η εντολή ανησυχίας των ατρόμητων. Σπανός, έως και αστήρικτες οι κατηγορίες. Έολες και αστήρικτες οι κατηγορίες. Στην Τούμπα πετάει μόνο ένας αετός πάνω-πάνω με τα φτερά του κόσμου του. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπενφίκα, 8 η ώρα είπαμε από τον Αντένα, σε ένα γήπεδο που θα θυμίζει φέστιο. Κλειστά χαρτιά για την ενδεκάδα κρατά ο Στέφενς, ο Τσάρλι αναλύει την αετομαχία με τους Πορτογάλους. Επίσης, διαβάστε σήμερα στον Goal 7 σελίδες για το ντέρμπι των αιωνίων, ο ορός της αλήθειας, τρέλα για την νίκη σε πράσινο και κόκκινο φόντο, στις 10 παρατέταρτο, είπαμε, από τη δημόσια τηλεόραση, η μητέρα των μαχών της φετινής Ευρωλίγκα. Ενώ έχει έτσι ένα μεγάλο αφιέρωμα του Βασίλη Σκουντή που αναλύει τον εμφύλιο της Τσίκνας, όπως τον λένε. Αναλύουν τα κλειδιά της μεγάλης αναμέτρησης του ΟΑΚΑ. Και κάτω-κάτω, επίσκεψη ανθρωπιά στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά. Αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού μετεβαίνει σήμερα στο νησί του Ιωνίου. Ενώ συμπληρώθηκε το καρέ του διπλού στο Champions League. 2 ακόμα νίκες των φιλοξενούμενων, 0-2 η Bayern την Arsenal και 0-1 η Ατλέτικο τη Μίλαν. Ο πιο ανερχόμενος τερματοφύλακας στην Ευρώπη, βρετανική ιστοσελίδα ημνή τον Στέφανο Καπίνο. Ενώ ΑΕΚ στα χέρια της ο γάμος με τον Κώστα Κατσουράνη, βόλεϊ στο Final Four του Κυπέλου και Φυσιά ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Και πάμε στο φως. Είπαμε, το πρώτο σέλιδο εδώ στο φως είναι μια ολόκληρη εφημερίδα. Έχουμε πράγμα να διαβάσουμε μπόλικο. Λοιπόν, πάνω-πάνω η Ευρώπη βλέπει αιώνιους. Αιωνίους, όπως θέλετε. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 10 παρατέταρτο από τη δημόσια τηλεόραση για την 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι πράσινοι με ρεκόρ 3-3 υποδέχονται τους ερυθρόλευκους του 4-2. Παρότι στην προπόνηση και η αδελφή Αγγελόπουλη, σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός θα πάει για σουτ στο ΟΑΚΑ. Μπαρτζόκας πάμε για να κερδίσουμε, αλλά ακόμα και αν χάσουμε δεν θα έχει κρυθεί κάτι. Σίμονς, χρειαζόμαστε πάθος και αυτοπεποίθηση. Να πούμε ότι 7 φορές έχουν παίξει αιώνιοι στην Ευρώπη. Τις 5 κέρδισε ο Ολυμπιακός, μία έχασε, αλλά κράτησε τη διαφορά και πόνεσε μόνο στο Βερολίνο τον αντίπαλο τότε Σπανούλη. Σλούκας είναι μάτς πρόκληση για εμάς. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση βαθμολογικά και αν κερδίσουμε παίρνουμε τον πρώτο λόγο για πρόκριση. 200 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του ΣΕΦ χθες το βράδυ και αποθέωσαν την ομάδα και την εψύχωσαν για το ντέρμπι. Πιστοί στο λιμάνι, οι πρωταθλητές Ευρώπης πάνε στο ΆΚΑ υγιείς και αποφασισμένοι για το καλύτερο. Λοιπόν, ένα πλήρες, όπως καταλαβαίνετε, έτσι αφιέρωμα εδώ στο σημερινό παιχνίδι. Ενώ ο Μίτσελ, είμαστε έτοιμοι, σκέφτομαι μόνο το μάτς με τον Όφη, καλό και το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ, αλλά καλύτερος τρόπος να το πλησιάσουμε είναι να συνεχίσουμε επιτυχημένοι στο πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά, λέει, τη σημασία που έχουν τα παιχνίδια που έρχονται, γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουμε μια τεράστια ευκαιρία μπροστά μας και είμαστε προετοιμασμένοι για να πάμε καλά και στις 3 διοργανώσεις που συμμετέχουμε, είμαστε έτοιμοι. Ενώ για ο Λαϊτάν έρχονται ξανά Λίλ και Βαλένθια. Θέσεις στις εξέδρες του Καραϊσκάκη για το μάτς με τη Manchester United κλείνουν οι κατάσκοποι των δύο συλλόγων, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της πατρίδας του νεαρού επιθετικού. Ο Λαϊτάν δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει με τους Άγγλους. Παράλληλα, δείχνει να μην δίνει σημασία στα όσα γράφουν στην Ιγυρία για τις ματιές ξένων ομάδων. Ενώ πρόβλημα πάλι ο Βαλντές, ένιωσε τσίπημα στη γάμπα, ήταν το σημείο που είχε πάθει λάση πριν 15 μέρες. Θα το παλέψουν για να προλάβει τη Manchester. Ενώ άμεσα η ενίσχυση στην Κεφαλονιά, αυτό που λέγαμε πριν, με επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον Δήμαρχο του νησιού Αλέξανδρο Παρίσι, ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε και επισήμως την πρόθεσή του να βοηθήσει άμεσα τα σεισμόπληκτα σχολεία της Κεφαλονιάς. Το ποσό των 500.000 ευρώ βρίσκεται ήδη στη διάθεση του Δήμου και θα εκταμιεύεται τμηματικά με βάση την πρόοδο των έργων. Ενώ υπάρχει μια αποκαλυπτική και συγκινητική συνέντευξη στο φως από τον αδελφό του Δημήτρη Κολοβού, τον 15χρονο Σωτήρη Κολοβό, που έχει και αυτός ταλέντο και τον πήρε ο Πανιόνιος. Ο αδελφός μου, ο Μίτσος, έχει εδώ πέρα μια πλήρη συνέντευξη.
Στο κερατσίνι ο Μίτσελ, στην κόπη πρωτοχρονιάτικης πίτας του συνδέσμου της περιοχής βρέθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού χθες το βράδυ. Ο Ισπανός χαμογελούσε με νόημα στις παροτρέσεις του κόσμου για πολλά γκολ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει εδώ πέρα ένα πλήρες φωτορεπορτάζ. Ενώ κάτω-κάτω, με αέρα πρωταθλήτρια η Bayern, είπαμε κέρδισε 2-0 Arsenal Bayern 0-2. Ατλέτικο λέει άλλα ιταλικά. Αφού επιβίωσε από το πρώτο ημίχρονο που η αντίπαλός της είχε δύο δοκάρια με τους Κακά και Πόλη στο 18, η Ατλέτικο Μαδρίτης με μπόλικο ποδοσφαιρικό κινησμό επικράτησε 1-0 στο Σαν Σίρο της Μίλαν και έκανε κράτηση εισιτηρίου για την επόμενη φάση. Λοιπόν, και πάμε στην πράσινη. Φυσικά, εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού αφιερωμένη η πράσινη. Μια πόλη, μια ομάδα και μια Γάβρο, τρεις τελίτσες Γάβρο. 5 χρόνια μετά τον θρίαβο στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός και ο πράσινος λαός θα δείξουν πάλι ποιος είναι το αφεντικό στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε Παναθηναϊκός, δική μας η φωνή μας. Μην τσιμπήσετε στις λιμανίσχες προκλήσεις. Ο Πεδουλάκης ισοπαίδωσε τον Μπαρτζόκα, δεν μπαίνουμε στη λογική της ίντριγκας. Πανέντιμη Γκις, Τούκιτς και τα άλλα παιδιά. Εξάστερο comeback για Μιλάνο με ευρωφάπα στον καβαλημένο πελάτη. Εντάξει, ξέρετε τώρα πώς είναι οι οπαδικές εφημερίδες. Οι κόκκινες προκλήσεις, λέει, παροπάνω δεν θα περάσουν. Θέλουν, δεν θέλουν, θα το χωνέψουν. Η ισονομία απαιτεί ίδια μέτρα με λεωφόρο στο Φάληρο. Μαθήματα πυρεώτικης ιστορίας στα ντέρμπι. Μπήκαν Ρισβάνης Μπαϊράμι, τεράστια διάκριση για Καπίνο. Νέο μήνυμα παραμονής από Άμπεντ. Οι Βαβαροί ξανάρχονται, λοιπόν, διπλό πρόκρισης 2-0 της Μπάγεν στο Λονδίνο. Απέδρασε με 1-0 από το Μιλάνο ή Ατλέτικο. Αυτά, λοιπόν, στην πράσινη. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Η ΑΕΚ έχει δεχτεί κορυφαίες προσφορές, λέει, για την εμπορική ονομασία της Αγίας Σοφιάς και σε σύντομο χρονικό διάστημα επιλέγει ανάμεσα σε top προτάσεις. Ο Τίγρης επιστρέφει απόψε στην Αθήνα και στην αυριανή προγραμματισμένη σύσκεψη για το γήπεδο ανήκει και τον φάκελο των χορηγιών. Ανάγκη να τρέξουν για τον Καράζ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας θα τεθεί το θέμα με τη μεταφορά των απορριμματοφόρων, λέει στην ώρα η Δήμαρχος Έφη Αποστολάκη. Περιμένουν την άμεση επίλυση του ζητήματος στην ΑΕΚ. Υποψήφιος στη Νέα Φιλαδέλφια ο Μιχάλης Παυλής θα διεκδικήσει μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο εν όψη και της κατασκευής της Αγίας Σοφιάς. Ενώ αποδοχή από την προπόνηση παίκτες, αποχή συγγνώμη, από την προπόνηση παίκτες του Όφη πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Το timing της βόμβας Σπανού στο Περιστέρι. Ο Πάμπλο Γκαρσία επισκιάζει τον Πλατινί στο ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Πουλάει ο Γιώργος Αρβανιτίδης, ενώ ρεφερή Θαμώνας VIP αίθουσας γηπέδου της Super League. Όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε στον πληροφοριοδότη. Ενώ φιλικό προς τιμή του γίγαντα Γιώργου Τρόντζου ετοιμάζει ΑΕΚ και φέρνει την Σλάβια στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν στην ώρα των σπορ και πάμε στον πρωταθλητή. Φωνή λαού λέει τελειώστε τους. Ο Ολυμπιακός έτοιμος να αλώσει το ΆΚΑ απόψε, 10 παρατέταρο δημόσια τηλεόραση και να φέρει στα όρια του αποκλεισμού τον ΠΑΟ. Απέτηση και πίστη του ερυθρόλευκου κόσμου για νίκη. Μπαρτζόκας χάσαμε 2 φορές τις λεπτομέρειες, αυτό είναι διαφορετικό παιχνίδι. Είναι τρελός, λέει ο Ισπανός. Αύριο έχουμε δουλειά στο ΆΚΑ. Μια ζεστή αγκαλιά δημιούργησαν εκατοντάδες οπαδοί του θρίλερ για τον Μίτσο. Μίτσελ είναι αυτό που σας έλεγα πριν, στην πίτα της Ένωσης εκεί του Πόρτο Λεόνε, όπως λέγεται, στην Νίκαια. Σάβα, στο Κερατσίνι. Σάβα, αν νικήσουμε τον Όφη, θα έχουμε την καλύτερη ψυχολογία. Το μυστικό για τη Μάντσεστερ βρίσκεται στο Ηράκλειο. Ενώ επίσκεψη αγάπη στο νησί που χτύπησε ο σεισμός και κάτω-κάτω. Ένιωσε πάλι ενοχλήσεις, αγώνας δρόμου για Βαλντές, Μίτσελ τον θέλω και του χρόνου. Δεν παίζει, λέει ο Νέλσον με Όφη και τρέχει για την Τρίτη. Τσόρι, 2 φορές πόνεσε τους Μπέμπιδες, δύσκολα χάνει από τη Μάντσεστερ. Πρώτη πρόβα ενδεκάδα, στη δοκίμασε ο Μίτσελ για Όφη και United. Προβάδισμα όλα ήταν. Θρίλε μακούς, μπορείς, λέει, αποκλειστική συνέντευξη του Ντάρμπι Σάιρ στον πρωταθλητή. Πολλοί την έχουν εκεί στη Μάντσεστερ, γιατί όχι και ο Ολυμπιακός, θα είμαι και εγώ εκεί. Μάλιστα. Ένα ο Γάβρος. Απέτηση όλων των Γάβρων, λέει, πατήστε τον Παναθηναϊκό.
10 παρατέταρτο στο ΆΚΑ το ραντεβού με το διπλό. Πάμε για νίκη μήνυμα για πολλούς και διάφορους λόγους. Παρουσία 200 γάβρων και των αδελφών Αγγελόπουλων η τελευταία προπόνηση. Μίτσελ αλάνει για πάντα στο λιμάνι. Ο Ισπανός έχει δεθεί με τον θρύλο και αυτό φαίνεται από παντού. Ευτυχής και περήφανος που είμαι σε αυτή την ομάδα, δηλώνει ο τιμονιέρης της ομάδας μας. Έχει εδώ και ένα φωτορεπορτάζ από τη χθεσινή, είπαμε, κοπή πίτα στο Κερατσίνι. Ενώ αποστολή αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης σήμερα στο νησί, ερυθρόλευκη αποστολή. Επιστολή Μαρινάκη στο Δήμαρχο Κεφαλονιάς, άμεσα διαθέσιμα τα 500.000 ευρώ. Βγαίνουν και τελειώνουν σήμερα τα εισιτήρια για το ατέλειο το Γλέντι με τον Βάζελο στις 2 Μαρτίου. Όφο Βαλντές, εκτός με όφη, προπονητής και γιατρός αποφασίζουν για το ρίσκο με τη United. Ενώ κάτω-κάτω στο Γάβρο έχει η πράσινη άγνοια του Μιχαλολιάκου κατασκοπία για το σερί της Πορτογαλικής Πάσος. Λοιπόν, και πάμε στην Live Sport. Θέμα για την ΑΕΚ έχει στο κεντρικό της... στους κεντρικούς τίτλους εδώ στο πρωτοσέλιδό της. Η Live Sport παρουσιάζει τις κινήσεις που κάνει ο Μελισανίδης για να θωρακίσει την ΑΕΚ μέσα και έξω από τα γήπεδα και να την κατακτήσει άτρωτη παντού. Αστακός, λέει, έτσι ο μεγάλος τίτλος, αποφασισμένος να πάρει τους καλύτερους σε κάθε πόστο για να κατατάξει τελεχών για τα επόμενα βήματα του για ένα άλλο ποδόσφαιρο. Φυσικά του μιλάει για τον Μελισανίδη. Θέμα, αρματώνεται η Ένωση σε όλους τους τομείς. Τα σχέδια του Τίγρη για μία ομάδα και μία εταιρεία πανίσχυρες αγωνιστικό, διοικητικό και παρασκηνιακό επίπεδο. Οι τουλάχιστον τρεις ακόμα μεταγραφές διαφοράς που ετοιμάζει. Τιτανομαχία πάνω-πάνω. Σούπερ αφιέρωμα της Live Sports στον ευρωπαϊκό εμφύλιο ΠΑΟ Ολυμπιακού που κόβει την ανάσα. Αναλύουν, προβλέπουν ο Ιτούδης, Αγγέλου, Μαρκόπουλος, Καλαφατάκης, Φλεβαράκης και Μουρατίδης. Τιτανομαχία, θυμούνται τα περασμένα, Οικονόμου Καλαϊτζής και Μπραζάουσκας. Ενώ πάνω-πάνω, Ευρωπαϊκή ημέρα με Europa, στοίχημα με δυνατά παιχνίδια μπορείτε να βρείτε στη Live Score. Ενώ έχει και ένα αφιέρωμα εδώ στο συνάντηση του Αλαφούζου με τον Γιαννακόπουλο, η ώρα της πράσινης αλήθειας, μη γίνουν τα περσινά. Σήμερα λέει το ραντεβού Αλαφούζου Γιαννακόπουλου για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, η απέτηση των εκπροσώπων του ΠΑΟ για τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. 7 σελίδες ΠΑΟΚ. Εδώ είναι Τούμπα. Ο δικέφαλος κόντρα στην Μπενφίκα βάζει τις βάσεις για την πρόκριση. Ενώ κάτω-κάτω, κρατείται, απολογείται το Σάββατο Σπανό. Συνελήφθη για λαθρεμπόριο καυσίμων, κατηγορείται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Champions League, επίδειξη δύναμης από Bayern. Θα δούμε τώρα τα βίντεο σε λίγο. Αυτά λοιπόν μπορείτε να διαβάσετε εδώ πέρα στη Live Sport. Και να τελειώσουμε με τη Γάτα. Εδώ πέρα η Γάτα ασχολείται με τις αποδόσεις και με το στοίχημα. Να πάτε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ να παίξετε και σήμερα στοίχημα. Έχει μεγάλες αποδόσεις για τις φιλοξενούμενες ομάδες. 4 διπλά χρυσάφι στο Europa. Δυνατό κουπόνι με 21 μάτς και 8 μονά αποδεκτά. Ενώ κάτω-κάτω ο ΠΑΟ θέλει να τον κρατήσει, αλλά είναι πολλά τα λεφτά για Μπέιντ. Αυτού του Νταμπίζα η θέληση του παίκτη να μείνει. Τι τον έχει εξεργήσει, τι απάντηση ψάχνει, έτοιμος να εκραγεί, λέει ο Στέφεν. Η μισή χρονιά παίζεται για τον ΠΑΟ κόντρα στην Μπενφίκα. Διχάζει τον κόσμο της ΑΕΚ ο Κατσουράνης, τι άλλαξε και δεν τον θέλουν, λέει εδώ. Ενώ πάνω-πάνω, πώς αλλάζει το πλάνο του Μίτσελ, μεγάλη ζημιά με τον Βαλντές. Ο Κομπότης καλεί τον Ουντόζη, τον θέλει σαν τρελό στο Λεβαδιακό. Επιστρέφει ζεστά η Τζένοα, Μάικλ Ολαϊτάν, made in Italy, λέει. Έτοιμη για επίσημη πρόταση είναι η Ιταλία. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδά μας. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο τα χθεσινά παιχνίδια του Champions League. Ξεκινάμε την Bayern. Μίλαν. Μίλαν, λοιπόν, Ατλέτικο Μαδρίτης, 0-1. Για πάμε να δούμε τα highlights. Касание мяч об себе прокинул, обработал. Сейчас будет повтор, я не сомневаюсь. Вот нам показывают Исьен. Начало мяч отобрал. Не показали его передачу. Навес Тарап-то хороший. И удар-то точный был в угол со стороны Андреа Поли. Все делал правильно здесь. Лупить не к чему. Фланги. И сразу, как голуби на хлеб слетелись футболисты. Спорят друг друга, расталкивают. Вот появился нерв, который отсутствовал до сих пор в этой встрече. Нерв такого не то чтобы уже совсем зеленый юнец. У Милана, кстати, в запасе есть парень не 18-летний, это Андреа Питания. Может быть, мы его сегодня на поле и увидим. Может быть, он не считает, что правила нарушал. Вот этот повтор нам
мог бы помочь, если бы на пару-тройку сантиметров меньше запустил этот мяч. Такой, опять же, хитрый, открученный Кака. Бил прицельно, под перекладину клал. Куртуа был не удел. Поворот, но только показалось. Ну что ж, первый тайм к концу подходит. И если брать в расчет опасные моменты, голевые моменты, владение мячом, игру первым номером, не играл там с первых минут, вышел на замену и совершенно феерический удар ножницами. Красота, конечно, была неописуемой. Там и победа была одержана очень крупная. Тогда пошли позиционные атаки с большим массовым участием игроков. Габи подает на ближнюю штангу. И вот здесь опасный 1-0. Вот этим все и заканчивается, друзья мои. Диего Коста. Он нашел. Нашли, когда команды схватятся вторично. Да, можно сказать, что мяч попал к Диего Косте от головы Иньяцио Абате. Но Иньяцио Абате делал свою работу. Он не выбил мяч, да. Но там дальше тоже защитники должны были побороться. Диего... Λοιπόν, και πάμε να δούμε και το άλλο παιχνίδι πριν μιλήσουμε με τον Γιώργο Σπανουδάκη, ο οποίος περιμένει στη γραμμή, αλλά θα περιμένει λίγο σήμερα, θα τον βάλω να περιμένει. Η Μπάγερ Μονάχου λοιπόν έφυγε νικήτρια με 2-0 από την έδρα της Arsenal, με την ιστορία σχεδόν να επαναλαμβάνεται, αφού πέρσι πάλι στο πρώτο μεταξύ τους μάτς για τους 16 του Champions League είχε επικρατήσει με 3-1. Να πούμε ότι μοιραίος ήταν ο Μεσούτ Οζίλ για τους γηπεδούχους, καθώς κέρδισε πέναλτι, αλλά το έχασε αφού ο Νόιερ απέκρουσε εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. Lahm. Teed up for Kroos. Oh, what a goal. He did it last year and he's done it again this year. Toni Kroos gives Bayern Munich the lead at the Emirates. Oh, it's a sensational strike from Toni Kroos. Celebrating with his teammates. They've just pressurized so much Arsenal in this area of the pitch. Pulled them all over. And then just a simple layback, but the way in which he hits it, it's sensational. Fabianski does his absolute best. Özil can't get close to Lahm because of the overlap from Rafinha, and they just can't get out to him, Jack Wilshere and Flamini. That's what happens. You get pressurised, you get pushed back, and then you can't get up to the ball, but take nothing away from Kroos. Look at that for a strike. He knows, huge moment. On his feet. Glaring out instruction to his players as they seek the second, which would be so important. It's Müller! And 3 minutes from time, Thomas Müller finds that elusive second goal for Bayern Munich. Despite their brave effort, Arsenal breached again. Oh, heartbreak for Arsenal. Guardiola, for the first time tonight, we've seen him smile. Job done. And Thomas Müller, he just makes runs, he scores goals. Just see him there in the corner of the pitch. He runs off the back of Flamini. You see Flamini there, watch him. The run of Pizarro takes Mertesacker out of that space. Just see it here now. Watch Mertesacker with Pizarro taken out of the space and Flamini just loses Müller off the back. Such a... Λοιπόν, αυτά γίνανε χθες το βράδυ. Πάμε και στο Γιώργο Σπανουδάκη που περιμένει και καρτερικά στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Χαίρετε, πολύ διπλό έχει πέσει. Με βάλανε να παίξω στοίχημα, πρέπει να σου πω, έχασα πάλι. Για άλλη μια φορά. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχει πέσει πολύ διπλό και πέσει εκεί στο φίλο μου ότι την επόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε να έρθει διπλό. Μέχρι στιγμής 4-4, 4 διπλά σε 4 μάτια. Ναι, φοβερό, όντως. Εντυπωσιακό. Τι να κουβεντιάσουμε. Να πούμε, γενικώς έχουμε μία συνάντηση σήμερα το μεσημέρι, έτσι, που μας, νομίζω μας αφορά όλους. Είχαν γίνει και τα διάφορα τελευταία, έτσι, εκεί μετά την εκπομπή του Κυριάκου του Θωμαίδη. Μετά τα πράγματα φτιάξανε, τελικά θα συναντηθούν οι... Ναι, εντάξει, αυτοί περιμένουμε. Περιμένουμε, θεωρώ δεδομένο από τη στιγμή που συναντιούνται ότι θα βγει, ότι έγινε σε ένα πολύ καλό κλίμα. Αυτό είναι δεδομένο, πάντα έτσι γίνεται.
Το ενδιαφέρον νομίζω όμως, επειδή δεν αφορά τον κόσμο, αν υπάρχει καλό κλίμα ανάμεσα στον Αναφούζο και στον Ιακόπουλο. Αυτό είναι θέμα διαπροσωπικό. Όχι, βέβαια. Το ενδιαφέρον όλο είναι με ποιον τρόπο θα μπει, αν θα μπει ο Δημήτρη Ιακόπουλο στην ΠΑΕ και αν θα τη βοηθήσει τώρα, το καλοκαίρι, με ποιο ποσό. Νομίζω εκεί είναι το ενδιαφέρον. Και ενδεχομένως να μάθουμε κάτι από αυτό. Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες προς συνάντηση λένε ότι η πλευρά Γιανακόπουλου είχε θέσει βέτο ότι δεν θέλει να βγαίνει τίποτα στον αέρα σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του. Να μην δημοσιοποιείται τίποτα. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό ξέρεις, υπήρχε και ένα θέμα. Αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, διότι δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να κρυφτεί. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι περίεργο, κάτι το οποίο έχει... Ναι. Νομίζω όμως αυτό, ότι να μάθουμε τι ποσό θα βάλει, γιατί όταν είναι βοήθεια, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει και άλλη βοήθεια, τι ποσό μπορεί να βάλει για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, και το ζητούμενο φυσικά είναι να πάρει την αδειοδότηση. Διότι όλο αυτό το διάστημα, διότι αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει Νοέμβριο, θυμίζω ότι υπήρχαν σενάρια που λέγανε ότι τον Ιανουάριο θα βοηθήσει με τα γραφικά. Πέρασε ο Ιανουάριος ή είχαν βγει σενάρια ότι θα κάνει συνέντευξη τύπου. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Είχε πει ο ίδιος στη συνέντευξη στο ΚΡΑΣ ότι εγώ ή δεν θα ασχοληθώ καθόλου ή θα μπω για να πάρω την ΠΑΕ. Τώρα βλέπουμε ότι... κοίτα να σου πω κάτι. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα συζητηθεί συζήτηση τώρα μεταξύ τους. Δεν νομίζω δηλαδή να κάνουν απλά μία συνάντηση έτσι να τα πούνε. Νομίζω ότι... Ναι, θα συζητηθεί τι θα κάνει. Θα συζητηθεί πόσα λεφτά θα βάλει, πιθανότατα λέμε. Δεν ξέρω όμως, αυτή τη στιγμή, άμα λίγο έτσι μου λέει κάποιος ψυχανεμίσω και τους δύο, δεν βλέπω να υπάρχει έτσι πολύ θετικό κλίμα. Ναι. Δεν φαίνεται αυτό, δηλαδή, αλλά θα δούμε τώρα τι θα πούνε στη συνάντηση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ δεν είναι όπως ήταν επί μόνο μετοχικότητας, δηλαδή τότε που την είχε ο Σουμίκο Γιάννη Βάτινο Γιάννη που έλεγε τότε που ενδιαφερόταν ο Παύλος και δεν υπήρχε που δεν θέλανε να το δώσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός, το έχω πει και άλλες φορές, είναι μια ομάδα, μια ΠΑΕ, η οποία όποιος έχει λεφτά μπαίνει και την παίρνει. Είναι πολύ απλό, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν κεφάλαια σε αυτό που την έχει, δηλαδή στην Παναθηναϊκή Συμμαχία. Άρα, αν εμφανιστεί ένας χιπήχη ο Γιανακόπουλος και πει ότι εγώ θέλω να βάλω 10 εκατομμύρια, δεν υπάρχει κάποιος που θα τον αντικρούσει. Ναι. Και γι' αυτό το θεωρώ όλο ότι είναι σε πολύ απλή μορφή πλέον. Γι' αυτό το θεωρούσα και πάει και όλες τα 2 χρόνια περίπου που μας απασχόλησε η υπόθεση Τσάκα, ότι τα πράγματα ήταν τόσο απλά που ουσιαστικά μόνοι μας τα είχαμε μπερδέψει και φυσικά τα είχε μπερδέψει και ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος και όλα αυτά. Άρα μάλλον πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο. Δηλαδή εγώ λέω ότι θα είναι κάτι άλλο. Μήπως κάνουν κάποια σύμπραξη μεταξύ τους ή... ξέρω εγώ. Το σενάριο της σύμπραξης έχει αποδειχτεί ότι δεν... Εγώ ξέρεις τι, δεν έχω, και, έχω την αίσθηση ότι ο Γιανακόπουλος δεν έχει και τα λεφτά. Δεν έχει δηλαδή τόσα χρήματα για να μπει. Κοίτα να δεις, αυτό που λες έχει βάσει το εξής. Λεφτά ο Γιανακόπουλος έχει, δηλαδή στους προσωπικούς του λογαριασμούς έχει απεριόριστα λεφτά. Καλά, ναι, για τον εαυτό του έχει, εννοείται. Λεφτά που να μπορεί για να διαθέσει δεν έχει. Σε επίπεδο Παναθηναϊκού, εάν δεν βγαίνει στο Champions League, δεν ξέρω αν θέλει να το κάνει. Αυτή η εποχή, γιατί ο κόσμος καλό είναι να βλέπει ότι πάει να μπει ο Γιανακόπουλος, πάει να μπει ο Χ, Ψ, ας πούμε, κατά καιρός που λένε, αλλά πρέπει να βλέπει τι γίνεται και κοινωνικά, οικονομικά, ναι, σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι εάν αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι, είναι γνωστό, δηλαδή δεν είναι γνωστό, ότι οι φαρμακοβιομηχανίες πλήττονται πάρα πολύ, όπως πάρα πολύ κλάδι, όχι μόνο αυτή. Όταν λοιπόν δεν βγάζει τα έσοδα που έβγαλε την περασμένη δεκαετία, την προηγούμενη 20ετία, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολο να μπει και να δώσει τόσα πολλά λεφτά. Μπορεί να θέλει όμως. Ωστόσο θα έλεγα ότι εμένα δεν μου κάνει αυτό το σενάριο. Δεν μου φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι πάμε για αυτό το σενάριο. Πιο πολύ μου είναι ότι θα γίνει μια συζήτηση. Θα πούνε κάποια πράγματα για το καλοκαίρι και τότε θα τα ξαναπούνε. Μάλιστα. Πιο πολύ μου κάνει αυτό το σενάριο.
σενάριο. Ωραία. Δεν μας αφορά αυτό το σενάριο κανένα. Πού θα δεις σήμερα το. Θα λέει, μου λέει εδώ πέρα ο Ανέστης να δεις, λέει, το μάτς να φας πρώτα και μετά να το δεις. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πειράζει, θα τρώμε και θα απολαμβάνουμε. Πες του να πάρει μερικές όδες να έχει, γιατί αν πάει μετά θα χρειαστεί να χωνέψει κιόλας. Καλό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Σπανουδάκη. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Okay, να είσαι καλά, για καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω λίγο το πρόγραμμα που έχει σήμερα στο Top 16. Είπαμε, έχει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από τη δημόσια τηλεόραση 10 παρατέταρτο. 9.30 έχει το εμπόριο Αρμάνι Μιλάνο Ουνικά Χαμάλαγα. Να πούμε και τα άλλα παιχνίδια, έτσι, του Top 16. Λαμποράλ Κούτσα Μπαρτσελώνα στις μετάδοση τηλεοπτική, όποιος θέλει να το δει, Nova Sports 7, 9.30. Ενώ έχουμε και 8 η ώρα, είπαμε, έχουμε Europa. Έχουμε διάφορα παιχνίδια στο Europa. ΠΑΟΚ Μπενφίκα, από τον Αντένα μπορείτε να το δείτε 8 η ώρα. Και για να μιλήσουμε λίγο και για το αιώνιο ντέρμπι, έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή τον Λινάρδο. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Καλημέρα, καλησπέρα. Έχω συνηθίσει, ξέρεις, επειδή σου έλεγα καλησπέρα, έχω μείνει εκεί. Ναι, εντάξει, όλα μαζί, εντάξει. Λοιπόν, θα καούν τα κάρβουνα σήμερα, θα γίνει. Ναι, σίγουρα. Τουλάχιστον να μην δεν έχει ταβέρνες γύρω-γύρω από το ΆΚΑ, ώστε δεν τους παίρνει μυρωδιά εκεί τους παίχτες της Τσίκνας. Βέβαια, έχει αρκετές καντίνες. Νομίζω ότι όποιος θα επηρεαστεί λιγότερο, όπως λένε συνήθως και οι προπονητές σε αυτά τα μάτια, δηλαδή όποιος θα κυνηγήσει τη λεπτομέρεια, θα κάνει τα λιγότερα λάθη, θα πάρει τα rebound κλπ. Δεν χρειάζεται εμείς να προσθέσουμε κάτι καινούριο. Θα είναι και ο νικητής, βέβαια. Έχει να είναι, κάθε μάτς έχει τις ιδιαιτερότητες του, ένα κάθε τέτοιο μάτς. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συναντώνται λοιπόν οι αιώνιοι. Σχεδόν κάθε τέλη του μήνα, όπως έχετε καταλάβει, κάτι γίνεται, βρίσκονται. Ναι, τέλη Δεκέμβρη βρέθηκαν για το κύπελο στο ΆΚΑ. Τέλη Γενάρη ξανά στο ΆΚΑ για το πρωτάθλημα. Και αυτή τη φορά είναι για την Ευρωλίγκα. Τρίτος διαφορετικός θεσμός για φέτος, όπου κοντράρονται οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι. Νομίζω ότι είναι ένα ντέρμπι επιπλέον κινήτρου για τον Ολυμπιακό. Μπράβο, αυτό να θέλω να μου πεις. Τι πρόβλημα θα. Άμα χάσει ο Ολυμπιακός, τι γίνεται, και άμα χάσει ο Παναθηναϊκός, τι γίνεται. Πες. Αγωνιστικά, βαθμολογικά, δεν θα γίνει κάτι και για τους δύο, είτε χάσουν είτε κερδίσουν. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ ήδη στον όμιλο 3-3. Δεν θέλει που δεν είναι τελειώσει τον γύρο, τον πρώτο γύρο του Top 16, με 3-4. Δηλαδή με αρνητικό ρεκόρ, διότι στο δεύτερο γύρο, είτε έχει τον Ράιτ είτε οτιδήποτε, θα αρχίσει να κυνηγάει νίκες εντός εκτός. Γιατί θα μείνει αρκετά πίσω και λογικά θα έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά και το πλασάρισμά του και για την πρόκρισή του στα πρέμι τελικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για τον Ολυμπιακό είναι ένα έξτρα κίνητο να κερδίσει, διότι θέλει να αποδείξει και στον ίδιο τον εαυτό περισσότερο, ότι δεν μπορεί κάθε φορά που θα ανεβαίνει στο ΆΚΑ θα πηγαίνει με αρνητική ψυχολογία και αρνητικό πρόσημο, θα φεύγει με αρνητικό αποτέλεσμα. Κάτι που επιτέλους θέλει να το διώξει από πάνω του, διότι θα έρθουν και τα αιώνια ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Και βέβαια ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεκινάει με ένα μειονέκτημα πριν καν αρχίσει το παιχνίδι, που λέει ο λόγος. Οπότε, σωστά, κατά αυτή την έννοια, θέλει να δείξει και στον ίδιο τον εαυτό, αλλά και γενικότερα, ότι μπορεί να πάρει ένα τέτοιο μεγάλο μάτς στην έδρα, στην πολύ δύσκολη έτσι κι αλλιώς, δύσκολη έδρα του αντιπάλου του. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποδείξει ότι είναι το φαβορί, ότι είναι ο κυρίαρχος στο ΆΚΑ τουλάχιστον επί του Ολυμπιακού. Θέλει να κάνει και αυτός την τέταρτη του νίκη, όσες έχει και ο Ολυμπιακός ήδη στον όμιλο, ώστε να μπουν και οι δύο στο δεύτερο γύρο top 16 ακόμα πιο δυνατά, να κυνηγήσουν την καλή τους θέση στην συνέχεια, διότι όπως βλέπετε ενισχύονται και όλες οι ομάδες. Η Λαμποράλ πήρε τον Όντομ, ενισχύονται γενικότερα οι ομάδες, διότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δεν ξέρω και ο Ολυμπιακός αν θα πάρει πίσω τον Σερμαντίν. Γενικώς γίνονται κινήσεις, διότι όλα αυτά εξαρτώνται από τα αποτελέσματα κυρίως του δευτέρου γύρου. Οπότε είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, τρίτος διαφορετικός θεσμός που θα παίξουν φέτος οι αιώνιοι. Συνολικά είναι το τέταρτο φετινό τους παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να έχει δύο νίκες και τον Ολυμπιακό μία. Και βέβαια είναι η 8η ευρωπαϊκή τους αναμέτρηση, διότι έχουν παίξει άλλες 7 φορές στο παρελθόν για την Ευρώπη. Είτε είναι ημιτελικός Final Four, είτε είναι Top 16, είτε είναι προημιτελικά Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες στην Ευρώπη. Η τελευταία ήταν το 9 στο Βερολίνο, στον ημιτελικό. Ενώ ο Ολυμπιακός παλιότερα είχε το πάνω χέρι, επί Ιωαννίδη και Ιβκοβιτς, όταν έπαιρνε έτσι λίγο πιο εύκολα συνήθως τις νίκες επί του Παναθηναϊκού. Είχε δημιουργήσει έτσι μια παράδοση, την οποία ο Παναθηναϊκός έπειτα άρχισε να την χαλάει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μάτς ισορροπιών, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Ναι, μια καυτή βραδιά, αυτό είναι γενικό. Και σίγουρα, και για τα προφανή όπλα και για τα κρυφά χαρτιά κλπ. Δεν χρειάζεται εμείς να πούμε κάτι περισσότερο, τα ξέρει καλύτερα και ο κόσμος. Μας μιλάει σήμερα άλλωστε στην Εσπρέσο και ο Ζάρκο Πάσπαλη, ο μεγάλος αυτός άσος του παρελθόντος που έχει αγωνιστεί και στις δύο ομάδες.
Και λέει ότι σε αυτά τα μάτς μετράει όποιος θα μπει περισσότερα έτσι, με την δύναμή του, με την ενέργειά του. Σωστό είναι αυτό. Να πάρει αυτό το παιχνίδι και μπορεί να εξαρτηθεί από το σουτέρ. Αυτό είναι ίσως μια πιο λογική πρόβλεψη. Δηλαδή, είτε είναι ο Κάρι, είτε είναι ο Λοτζέσκι, είτε είναι κάποιος που μπορεί να βάλει το σουτ την κρίσιμη στιγμή, μπορεί αυτό ενδεχομένως να μετρήσει στην τελική προσπάθεια των δύο ομάδων. Ποιος θα είναι στη μέρα του, είναι αυτό, αυτό είναι γεγονός. Είναι η μέρα, είναι τη Κλεοπέμπτη, είναι το ντέρμπι, είναι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, είναι γενικώς. Έχει διάφορα, ναι. Βαράτε βιολιτζίδες και ό,τι γίνει. Ναι, αυτό. Όλα καλά. Ωραία, θα δω να περάσει καλά εσύ. Θα περάσει καλά κι εσύ. Πολύ καλά στην εφημερίδα, εγώ μέχρι τις 12 η ώρα. Ωραία, μια από τα ίδια, μη στεναχωριέσαι. Οπότε, ναι, όλα καλά. Power. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε θα καλά. Τα πούμε πάλι. Λοιπόν, είπαμε, Τσεκνοπέμπτη σήμερα. Καίγεται γενικά το σύμπαν, όπως με την καλή και με την κακή έννοια. Όχι την κακή δεν τη θέλουμε, την καλή θέλουμε. Ακολουθούν τα κορίτσια μας εδώ, έχουν ετοιμάσει κάτι σε μπριζόλες, σε παϊδάκια. Το βράδυ. Το βράδυ. Γιατί στα Υπουργεία όταν πηγαίνω εγώ, επειδή τα ξέρετε εσείς, πηγαίνω αυτές τις μέρες πάντα από τις 11 η ώρα το πρωί, 10 η ώρα τσεκνίζουν. Τι ναι. Πάντα, ευκαιρία ξέρω. Δεν ξέρω τώρα αν γίνονται φέτος, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί έχουν αλλάξει πράγματα. Μπορεί. Πάντως στην Αθήνα έχει. Στην Βαρβάκιο αγορά έχει από τις 11 η ώρα σήμερα. Αν θέλετε να πάτε να φάτε τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρτι. Ωραία. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε στα χέρια των κοριτσιών μας εδώ. Αύριο θα τα πούμε. Άντε, καλά να περάσετε. Καλή Τσεκνοπέμπτη.